Είναι πρωί. Είμαι Θεσσαλονίκη. Είναι 5 και 10 περίπου το πρωί. Ξεκινάω για Αθήνα, για bungee jumping. Φεύγω με τον 6.30 το αεροπλάνο για Αθήνα και μετά από την Αθήνα για Κόρινθο και τον σεισμό της Κορίνθου για να κάνω το άλμα. Έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο και είπα το πρώτο που θα ανεβεί για τη σεζόν, για τη χειμερινή σεζόν, να είναι κάτι τέτοιο, κάτι extreme. Πάμε αεροδρόμιο. Έφτασα αεροδρόμιο, Θεσσαλονίκη, ακόμα είμαι όμως. Φεύγουμε για Αθήνα. Έφτασα Αθήνα λοιπόν. Είμαι στο αεροδρόμιο, πάω να βρω ταξί, να πάω στο σπίτι, να βρω το Snap, το Γιώργο. Πού να έχει ταξί όμως. Κίτρινα εδώ πέρα. Νύχτα έφυγα, μέρα έφτασα. Τα λέμε στο σπίτι, τον Γιώργο. Πού είσαι ρε τρελαμένε MC? Λέει μπρο, τι θα κάνουμε σήμερα? Δεν ξέρω ακόμα, δεν είμαι σίγουρος για αυτό που πάω να κάνω. Μόλις έφτασα από Θεσσαλονίκη. Χαμός θα γίνει. Θα βουτήξω παιδιά, το παιδί που βλέπετε. Θα βουτήξω ένα πρωτοφόλι, κανένα ρολόι. Και βλέπουμε. Χιούμορς τουλάχιστον σε θερλή επίπεδο. Τα λέμε στη συνέχεια. Τα λέμε όταν ντυθώ. Ξεκινάμε να πάμε Κόρινθο με τον Γιώργο. Όσο πλησιάζει η στιγμή, τόσο πιο έτοιμος δεν είμαι. Όχι, εντάξει. Θα το κάνουμε. Όχι. Μην νομίζεις, δεν είναι αυτό που λέω, είναι κάτι άλλο. Θα το κάνουμε. Θα το κάνω βασικά. Ο Γιώργος θα με βοηθήσει, θα κρατάει την καμέρα, μου κάνει support, θα φωνάζει, κάνει παλαμάκια. Λοιπόν, παίρνουμε ταξί και πάμε εκ Τέλκη Φυσού να πάρουμε το λεωφορείο για Κόρινθο, για Ισθμό Κορίνθου. Σήκωσε χεράκι. Τα εισιτήρια για Ισθμό Κορίνθου. Πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Και γι' αυτό ξεκινάω πολύ δυναμικά έτσι με το μπάντζι. Γιατί μου στείλανε και μηνύματα και μου λέγατε άμα παράτησε το κανάλι και δεν ανεβάζω πια και άμα ξανανεβάσω και τέτοια. Ήμουνα σεζόν 4 μήνες το καλοκαίρι και δεν προλάβαινα να φτιάξω βίντεο. Ήθελα πολύ να φτιάξω αλλά δεν προλάβαινα με τίποτα. Οπότε τώρα που γύρισα πίσω Θεσσαλονίκη που τελείωσε η δουλειά, είπα να ξεκινήσω με ένα πολύ δυνατό βίντεο, σαν αυτό. Και επίσης είναι και κάτι που ήθελα να κάνω πάρα πολλά χρόνια. Το bungee, όπως και το skydive που κάναμε. Αν πάτε στα παλιότερα βίντεο το βρείτε, το skydive. Αυτά, έχω γωνία. Έχω γωνία να δω πώς θα είναι εκεί πέρα. Πάμε να πάρουμε το λεωφορείο. Μπήκαμε στο λεωφορείο. Γιώργο, στο λεωφορείο. Are you ready? Hey.
είναι αρκετά ψηλά. Είναι αρκετά ψηλά. Δεν ξέρω αν φαίνεται το ύψος. Δηλαδή εμείς είμαστε εδώ, δεν στα τυχώματα ας πούμε. Είναι αρκετά ψηλά. Αλλά γι' αυτό ήρθαμε έτσι κι αλλιώς. Πάμε να το κάνουμε. Γιώργο, πώς νιώθεις? Πολύ ωραία φίλε. Που δεν θα κάνεις τίποτα. Από εδώ ξεκινάμε όλα. Με την ησυχία σας, κεφαλαία γράμματα, διαβάζεις, υπογράφεις και περνάς reception, τα λέμε όλα. Εντάξει. Πρώτον, για λίγο έχεις ξανακάνει άλμα καταρχήν? Μόνο skydiving. Skydiving. Άρα τάντεμ με κάποιον από πίσω. Ναι, ναι, τάντεμ. Okay, εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά. Εδώ δεν σε σπρώχνει κανείς, δεν σε πιέζει κανείς το exit. Εσύ πατάς το δικό σου κουμπί, έτσι. Και αυτό είναι και η απόλυτη διαφορά με το skydiving. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, θέλω να διάσεις οτιδήποτε έχεις στις τσέπες σου και οτιδήποτε μπορεί να πέσει ή να πιαστεί από δικό μας εξοπλισμό. Γυαλιά, λεφτά, κινητά κτλ. Δηλαδή τα βγάζεις όλα. Okay. Δεύτερον, θέλω να κάνεις άλμα κουτιά με το κεφάλι, δηλαδή να πηδήξεις μακριά δυνατά με το κεφάλι. Okay. Και τρίτον, εμείς δεν σπρώχνουμε, δεν βιάζουμε κανέναν. Αν δεν τα καταφέρεις μέσα σε τρεις προσπάθειες ή ένα λεπτό χρόνο, εξέλχεσαι και ο θελός χάνεις το χρήμα. Okay. Καλώς. Okay. Εντάξει, νομίζω είμαι έτοιμος να το ζήσω φίλε, είμαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος? Νομίζω να είμαι. 5, 4, 3, 2, 1, πίδα μακριά, πίδα!
εντάξει. Άπαιχτο, άπαιχτο. Πρέπει να το κάνετε όλοι, όλοι, όλοι. Τέλειο, τέλειο απλά. Τρομερό. Ήτανε, αν όχι το καλύτερο, από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει, γιατί και το skydive ήταν εξίσου πολύ καλό. Εντάξει. Τελειώσαμε, γυρνάμε πίσω στην Αθήνα και μετά πάμε πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη, γιατί το ζούμε γενικά έτσι. Πάμε, ερχόμαστε, αυτημερών και γιατί όχι. Κάντε με ένα subscribe, κάντε μου ένα like, κάντε μου ένα comment, κάντε μου κάτι. Είναι το πρώτο βίντεο για τη φετινή σεζόν, τη χειμερινή. Και το ξεκινάμε δυνατά με bungee. Το ξεκινάμε δυνατά με bungee. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Θα καταλήξουμε, δεν ξέρω. Αφού ξεκινάμε. Θα ψάξω να βρω το επόμενο extreme που θέλω να κάνω. Γιατί τα vlog μου θέλω να είναι extreme, φίλε. Δεν θέλω να είναι απλά και να κάθομαι να μιλάω στην κάμερα. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. See ya, guys. Adios, amigos.